Πριν από 4 μήνες ακριβώς, ο Παύλος Χαϊκάλης, με δημόσιες δηλώσεις του, άφηνε ορθάνυχτο ότι θα ψήφιζε θετικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρόσωπο που θα πρότεινε η κυβέρνηση. 21 Αυγούστου 2014, ο Παύλος Χαϊκάλης, μιλώντας στο Μέγκα, είχε πει: αφήνουμε ανοιχτό στη συζήτηση με προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Επειδή έχει απαξιωθεί ήδη ο θεσμός του Πρόεδρου, αλλά ένα πρόσωπο το οποίο θα είχε ένα κύρος, μια προσωπικότητα προς τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και προς τον ελληνικό χώρο, μια αξιόπιστη πηγή και την οποία θα συζητούσαμε και θα καλούσαμε να μην υπογράψει διατάγματα, προεδρικά διατάγματα, να μην υπογράψει μνημόνια καινούρια, να δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό ότι δεν θα επιτελέσει επιταγές ξένων συμφερόντων, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε σήμερα το πρωί. Άρα δεν λέτε όχι, όχι. Ούτως ή άλλως. Όχι. Λέτε ναι υπό προϋποθέσεις. Ναι υπό προϋποθέσεις να το συζητήσουμε. Την επόμενη μέρα, μιλώντας στον Sky, ο Παύλος Χαϊκάλης επανέλαβε ότι θα υπερψήφιζε τον υποψήφιο της κυβέρνησης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να προτείνει ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό που να μην προέρχεται από κάποιο κομματικό χώρο και να έχει ευρύ κοινωνικό έρισμα. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον ο προτινόμενος για το θεσμό δεσμευτεί ότι δεν θα υπογράψει προεδρικά διατάγματα και πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως έκανε ο απερχόμενος πρόεδρος, τότε η ψήφος μου είναι πιθανή. Έρχεται ο Δεκέμβριος και το πρώτο ραντεβού του Παύλου Χαϊκάλη με τον Γιώργο Αποστολόπουλο στις 6 Δεκεμβρίου. Στις 10 Δεκεμβρίου, ο Παύλος Χαϊκάλης έχει το δεύτερο ραντεβού με τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Το πρωί εκείνης της ημέρας, πριν προηγηθεί δηλαδή το ραντεβού, ο Παύλος Χαϊκάλης λέει στον Βήμα FM ότι δεν είναι και δέλεαρ για να υπερψηφίσει η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Θα έλεγα μια. Δεν τα είπα. Δεν είναι το δέλεαρ για να ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι από την κεντροδεξιά ένα πρόσωπο το οποίο σε μια συγκυβέρνηση μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια υποψηφιότητα γενικά καλή, αλλά όχι για αυτή που θα ήθελα να υπερψηφίσει. Τι λέει ο Παύλος Χαϊκάλης μια ημέρα μετά το επίμαχο ραντεβού με τον Γιώργο Αποστολόπουλο? Ότι δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας εκτός και αν προκύψει κάποιο μεγάλο εθνικό θέμα. Εάν υπάρξει κοινωνική αναταραχή, εάν αδειάσουν τα ATM. Αφήνεις πάντοτε μία παράμετρο, λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά στα παραπολιτικά FM. Έχουμε πάρει μια απόφαση το συνέδριο και όλη η συμπαγή στην κοινοβουλευτική ομάδα τη στιγμή. Είναι που λέει ότι δεν θα ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρότι οι μέρες είναι κοντά, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι που μπορεί να τα αλλάξει. Αλλά πάντοτε αφήνεις μία παράμετρο, επειδή μου αρέσει να έχω μία αξιοπιστία στο λόγο μου, και γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό το μέχρι στιγμή, είναι ότι αύριο δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Να συμβεί ένα εθνικό θέμα, να συμβεί ένα. Θα πρέπει να το δούμε πάλι εσωτερικά όλοι μαζί, έτσι. Και εκεί θα δω αν θα αντιδράσω ή όχι. Να ξαφνικά να σταματήσουν τα ATM να έχουν λεφτά. Να υπάρχει ένας κόσμος που να είναι σε απόγνωση. Να δούμε ένα θέμα εθνικό το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλη κατεύθυνση. Από αυτή την άποψη, δεν πιστεύω ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Απλώς εγώ βάζω μια άνω τελεία